sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare, il domani che verrà è una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, o mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, o mai, domani chi lo sa quel che sarà, chissà quel che sarà, chissà quel che sarà. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Πριν από περίπου μισή ώρα συνελήφθη από την αστυνομία σαν ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ο Γιάννης Τσόκας. Αυτή τη στιγμή φυλάσσεται σε αστυνομικό τμήμα του κέντρου κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τη σύλληψη και τη δράση του φερόμενου ως τρομοκράτη στο δελτίο μας των 8.30. Άννα! Τι έγινε? Ο τρομοκράτης το σκάσε από το αστυνομικό τμήμα. Τι είπες? Τώρα με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι το σκάσε. Πάρε συνεργείο και πήγαινε στο τμήμα για ρεπορτάζ. Εγώ? Όχι εγώ. Ρεπορτάζ δεν ήθελες. Σήκω και πήγαινε κάτω. Από αυτό εδώ το παράθυρο το έσκασε ο φοβερός τρομοκράτης Γιάννης Τσόκας. Ήρθε σε αυτήν εδώ την τουαλέτα συνοδεία αστυνομικού. Αλλά αργούσε. Ο αστυνομικός εθέλησε να δει τι συμβαίνει. Ήρθε στην τουαλέτα και προσεπάθησε να μπει. Αλλά ο Τσόκας τον επερίμενε πίσω από την πόρτα, εχτύπησε τον αστυνομικό, του πήρε το περίστροφο και το έσκασε από αυτό το μικρό. Από αυτό το παράθυρο που είδατε. Για το Media Channel, Ευγένιος Μούρδαλας. Τα πάει καλά? Περίπου. Λοιπόν, δώ μου την κασέτα, να σηκωθώ να πάω στο κανάλι. Δώσε. Ξαναβάλει μπρος το αυτοκίνητο και μη βγάλει σαγνάτσι. Ορίστε. Ξαναβάλει μπρος το αυτοκίνητο. Συγγνώμη, εσύ δεν είσαι ο... Εγώ είμαι. Και πώς από εδώ? Γύρνα μπροστά! Καλά, ντε! Και μην το κουνάς αυτό, γιατί μπορεί να κάνει κανένα μπαμ! Έλα, βάλε προς το αυτοκίνητο! Εγώ να το βάλω προς το αυτοκίνητο, αλλά να πάμε πού? Θα σου πω εγώ, βάλε προς το αυτοκίνητο! Ξέρεις συγκεκριμένα που θέλεις να πας ή έτσι ασχέτως θα κόβουμε βόλτες? Ξέρω, θέλω να πάω στο σπίτι μου. Α, ωραία. Καλύτερα τότε να πας στη γενική ασφάλεια. Λιγότερος μπάτσο θα βρεις εκεί παρά στο σπίτι σου. Έχεις δίκιο, θα με ψάχνουν παντού. Άμα σου λέω εγώ. Έλα, βάλε προς το αυτοκίνητο και πάμε όπου να είναι. Τι όπου να είναι, Χριστιανά μου, τι όπου να είναι. Εμένα με περιμένουν εκεί μέσα. Τι είναι εκεί μέσα? Εκεί μέσα είναι κανάλι, το Media Channel. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ εγώ να πάω που να είναι. Λίγο ακόμα να αργήσω, θα αρχίσουν να με ψάχνουν. Πρέπει να τους δώσω ένα ρεπορτάζ για το δελτίο των 8.30. Ρεπορτάζ? Ναι. Εμένα που με βλέπεις είμαι διάσημος δημοσιογράφος. Ποιος είσαι, ο Χατζηνικολάου? Δεν είναι μόνο ο Χατζηνικολάου διάσημος σε αυτόν τον κόσμο. Τότε ποιος, ο Παναγιωτόπουλος? Ευγένιος Μούρδαλας. Δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις γιατί τώρα έχω αρχίσει και ανέρχομαι. Και δουλεύεις εκεί μέσα? Βέβαια και δουλεύω εκεί μέσα. Κατάλαβα. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη. Γιατί? Γιατί θα με δώσει την αστυνομία, αλλά έτσι και κάνει κάτι, θα σε φάω λάχανο, τα ακούς? Σταμάτα, Χριστιανέ μου, τόση ώρα σου είναι ήρεμος, γιατί σε πιάσε τώρα το άγριο? Έτσι και με καταδώσεις, θα σε σκοτώσω. Μα γιατί να σε καταδώσω? Εμένα πρώτα απ' όλα δεν με συμφέρει να σε καταδώσω. Ίσα-ίσα με συμφέρει το αντίθετο. Τι να σε καταδώσω εγώ? Όχι, βρε πουλάκι μου. Εσύ μέσα στην ασφαλή είσαι είδηση για όλα τα κανάλια. Εδώ πέρα είσαι είδηση μόνο για μένα. Είσαι η ευκαιρία μου και είμαι η ευκαιρία σου. Στο διάλογο και αυτός ο Ευγένιος. Ένα απλό ρεπορτάζ στο αστυνομικό τμήμα πήγε να κάνει. Δεν τον στείλαμε και στον Αμαζόνιο. Μα και εσύ τον Ευγένιο βρήκε να στείλεις. Δεν είχα άλλον. Τι να έκανα, να πήγαινα εγώ? Βρε πουλάκι μου, γιατί δεν θες να έρθεις μέσα, αφού έτσι κι αλλιώς εσύ χαμένος για χαμένος είσαι. Όπου και να πας θα σε βρούνε. Να έρθω μέσα. Βέβαια. Εμείς θα σε προστατέψουμε. Είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε δύναμη. Να έρθω, αλλά έτσι και μου παίξεις παιχνίδι, κάηκες κακομοίρη μου. Τι παιχνίδι να σου παίξω, Χριστιανέ μου? Τι δουλειά μου θέλω να κάνω, και για να κάνω τη δουλειά μου πρέπει να σε προστατέψω. Εξάλλου είσαι και όπλο. Άμα δεις και κάνω καμιά στραβή, μου την ανάβεις. Καλά. Θα έρθεις να πάμε μέσα.
Άμα ξαναβγεί ο Ευγένιος για ρεπορτάζ, εμένα να μου τρυπήσει τη μύτη. Χίλιες φορές καλύτερα να έχει στείλει την Βαλεντίνη. Και ποιος ξέρει τι ρεπορτάζ θα φέρει τώρα. Θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Καλησπέρα. Έλα ρε Ευγένιε, πού είσαι? Έχεις φύγει πριν μια ώρα να φέρεις την κασέτα και έχει έρθει το συνεργείο και εσύ ακόμα. Άννα, σταμάτα. Μη μου λες εμένα σταμάτα, θα σου έρθει ξανάστροφη. Καλά σου λέει, ρε, σκάσε εσύ. Πού το ρεπορτάζ, ρε. Ρεπορτάζ ήθελες? Ναι. Ρεπορτάζ. Λοιπόν, έφερα όχι μόνο το ρεπορτάζ, αλλά και την ίδια την είδηση. Τι? Ψηλά τα χέρια. Δεν το πιστεύω. Και έλεγα κάτι μου θυμίζει ο κύριος, κάτι μου θυμίζει ο κύριος. Δεν καταλαβαίνω πώς. Μα γι' αυτό επέμενα να μου τόσο καιρό να βγω εγώ για ρεπορτάζ. Στο έχει κάνει ο ρεπόρτερ αυτό. Για να πω την αλήθεια, όχι. Μα γιατί είμαστε λίγα τα λαγωνικά, να μου στην πιάτσα, λίγα τα λαγωνικά. Ναι, ομολογώ πως αυτό δεν το περίμενα. Και δεν με έχεις μετρήσει σωστά, να γι' αυτό. Ευγένιε, μπράβο σου! Μπράβο, 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 ήταν το καλύτερο δώρο που μπορείς να μου κάνεις. Φαντάζεσαι, Άννα μου, θα κάνω αποκλειστική συνέντευξη με τον φοβερό τρομοκράτη Γιάννη Τσόκα! Δεν κατάλαβες, εγώ τον έβρικα τον τρομοκράτη, εγώ θα του κάνω τη συνέντευξη. Εσύ ως τι? Ως δαιμόνιος ρεπόρτερ. Τι λες, ρε Ευγένιε, τι ξέρεις εσύ από συνέντευξεις? Πώς ξέρεις, αφού είναι διάσημος δημοσιογράφος. Σοπάτε καλέ που είναι διάσημος δημοσιογράφος. Τώρα αρχίζει και αν έρχεται. Μα τι μου λέτε, δεν ξέρω εγώ και ξέρετε εσείς. Όχι, Ευγένη, δεν θα την κάνεις εσύ τη συνέντευξη. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα τη δώσεις στο Γιάννη? Θα κάνεις εσύ όλα τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κύριο Τσόκα και τη συνέντευξη θα την κάνει ο Γιάννης. Δηλαδή, θα τη δώσεις στο Γιάννη, Τώρα θα σου πω εγώ, τώρα θα σου πω. Ακίνητος! Γιατί? Δεν έχεις να πας πουθενά. Κανένας δεν θα φύγει από εδώ μέσα. Γιατί, Γιαννάκη μου? Έτσι και κουνηθείς στην άναψα, έτσι. Μην κάνετε έτσι, εμείς το καλό σας θέλουμε. Και πού ξέρω εγώ ότι αν βγείτε από εδώ μέσα δεν θα πάρετε την αστυνομία. Τι να την κάνουμε καλέ την αστυνομία? Εμείς ίσα ίσα που σας θέλουμε ελεύθερο. Αλλιώς πώς θα παρουσιάσουμε το πορτρέτο του φοβερού τρομοκράτη που καταζητείτε? Πίσω κιτρί σας! Μην αντιδράτε σπασματικά, καλέ. Πίσω! Άννα! Ψηλά τα χέρια! Ορίστε! Κλείσε την πόρτα και ψηλά τα χέρια. Μάλιστα. 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 Ποιος είναι? Ποιος είναι? Θα τον αναγνωρίζεις. Α! Ο τρομοκράτης! Σκάσε, ρε! Μάλιστα. Καλά, πώς βρέθηκε αυτός εδώ μέσα? Είναι φίλος του Ουίλιαμ Λόσον. Ήρθε με τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος έφερε εδώ μέσα τον τρομοκράτη? Δεν είμαι τρομοκράτης, με πρίξατε. Ο τρομοκράτης και ο τρομοκράτης! Μην τον λες, ρε παιδί μου, τρομοκράτη και νευριάζει. Δεν είναι τρομοκράτης ο άνθρωπος, είναι κοινωνικός επαναστάτης. Όχι. Κοινωνικός αναμορφωτής. Ούτε. Έλα, Χριστιανέ, μου πες πως θες να σε λέμε, να σε λέμε. Είμαι αθώος. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Εμείς αθώος σας θεωρούμε. Λέτε ψέματα. Όχι, καλενά, τουρκίζομαι. Εγώ είμαι αθώος. Είχα βγει να κλέψω ένα κασετόφωνο και ο διάολος έσπασε το ποδάρι του και έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο του Αμερικανού του πρέσβη. Τόσο τυχαίο ήτανε? Τόσο. Ναι, αλλά σας αναγνώρισε και ένας ταξιτζής. Είπε ότι σας είχε δει στη βομβιστική επίθεση στο Καβούρι. Και εσύ πιστεύεις τον ταξιτζή? Όχι, όχι. Εμείς εσάς πιστεύουμε. Ό,τι πείτε εσείς, ό,τι πείτε εσείς. Μόνο κατεβάστε το λίγο αυτό κάτω, 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 κάτω. Εγώ ήρθα εδώ μέσα γιατί ο κύριος μου είπε ότι είναι διάσημος δημοσιογράφος και θα με βοηθήσει να λάμψει αλήθεια. Θα σας βοηθήσουμε! Να λάμψει αλήθεια. Ναι, και την αλήθεια σας λάμψουμε και από όλα. Μόνο αυτό να μην πολυκουνάτε και κάνει κανένα μπαμ και έχουμε άλλα. Ανούλα! Πόσοι θα έρθουν ακόμα? Ορίστε! Ακίνητοι! Αχ, Χριστός Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Αχ, Άννα, αυτός είναι ο... Ναι, είναι ο... Αχ, Παναγίσσα μου! Σκάσε! Σκάσε, μωρή! Έσκασε! Πούλη! Σύνερφε! Πούλη! Σύνερφε! Πούλη! Σύνερφε! Ανούλα μου, τι θέλει αυτός εδώ? Πήγαινε με τους άλλους! Με τι πρόκας, καλέ, δεν τη βλέπεις, είναι ευαίσθητη! Έλα, Φούλη μου, συνέλθε, σε παρακαλώ, μη φοβάσαι, είναι καλός ο κύριος! Τι καλός, Πέτρο μου, τι καλός με το όπλο τούρλα! Μη φοβάσαι, Φούλη μου, δεν πρόκειται να μας κάνει κακό! Και εσύ πάλι τι το ήθελες και μπήκες? Ήρθα να σας πω να πάτε κάτω στο δελτίο! Όχι, είναι και το δελτίο, το ξέχασα! Ξέρετε, εμείς πρέπει να σας αφήσουμε τώρα, έχουμε να κάνουμε και ένα δελτίο! Α, δεν πρόκειται να πάτε πουθενά, εδώ θα μείνετε! Και πώς θα γίνει, κυρία μου, το δελτίο από μόνο του? Δεν ξέρω, από εδώ μέσα δεν φεύγει κανείς! Ναι, αλλά δεν φύγουμε, θα έρθουν να μας πάρουν και θα πάρουν και εσάς! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας δείξετε εμπιστοσύνη ότι δεν θα σας καταδώσουμε. Και να σας αφήσω να φύγετε? Θέλετε να έρθετε μαζί μας κάτω στο πλατό, ελάτε! Εμάς δεν μας πειράζει καθόλου, αλλά κάτω στο πλατό θα σας δουν και πολλοί κόσμος μάλιστα. Εντάξει, πηγαίνετε, αλλά να ξέρετε, πρέπει να κρατήσω κάποιον όμοιρο από εσάς. Ποιον? Αυτήν. Εμένα? Ναι. Γιατί εμένα? Γιατί σε γλυκοαίματη. Έλα, Φούλη, έλα, και εμείς τόση ώρα υπό την απειλή του όπλου είμαστε. Ανούλα μου, σε παρακαλώ πολύ, μη με αφήσετε μόνη μαζί του, φοβάμαι. Φούλη, συγκρατήσου, μην ξαναλυποθυμήσεις. Έλα, πηγαίνετε πριν έρθουν κι άλλοι. Καλά, πάμε. Μην την τραβολογάς, Χριστιανέ μου, είναι ευαίσθητη, θα σου μείνει στα χέρια. Πηγαίνετε, και ένα μόνο σας λέω. Αν κάνετε καμιά ανοησία, δεν θα την ξαναδείτε ζωντανή. Φύγετε όλοι, και ένα μόνο σας λέω. Αν κάνετε καμιά ανοησία, δεν θα την ξαναβρείτε ζωντανή. Είναι ο τρομοκράτης στο γραφείο σου με τη Φούλη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και τι κάνουνε με τη Φούλη? Πλέκουνε καλάθια. Τι θες να κάνουν, την κρατάει όμηρο. Μα πού, πώς, πότε έγινε αυτό? Άσε τα πού, τα πώς και τα πότε. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτόν. Δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Ο Γιάννης και ο Πέτρος σε 10 λεπτά πρέπει να βγουν για το δελτίο. Θα τον βγάλουνε στον αέρα, στο δελτίο. Είσαι καλά, Γιολάντα. Έχουμε τέτοιο λαβράκι στα χέρια μας και θα το βγάλουμε σαν ξερό δελτίο. Θα το κάνουμε ειδική εκπομπή. Θα τον αναγγείλουμε πριν να γίνει τόρος. Ξέρεις πόσο θα πουλήσουμε το διαφημιστικό χρόνο για μια τέτοια συνέντευξη? Τουλάχιστον το διπλάσιο από το τελικό του Μουντιάλ. Σωστά.
Θα τον βγάλουμε σε μια έκτακτη εκπομπή, την οποία θα διαφημίζουμε τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Και αν το διαφημίσουμε σωστά, θα σβήσουν όλα τα κανάλια εκείνη την ώρα. Θα φέρουμε ακραματικότητα που μόνο ο άγνωστος πόλεμος έχει φέρει μέχρι σήμερα. Το φαντάζεστε, κυρία Γιολάντα, ο φόβος και ο τρόμος της αστυνομίας, το αγρίμι της πόλης, ο Γιάννης Τσόκας δίνει αποκλειστική συνέντευξη στον Πέτρο Αθανασιάδη σε μια έκτακτη εκπομπή αντιθέσεις. Απόψε στο Media Channel, στο κανάλι της αλήθειας. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Τι? Δεν είναι το κανάλι της αλήθειας στο Media Channel? Δεν λέω αυτό, Γιολάντα. Άλλο λέω. Με την Άννα συμφωνήσαμε ότι ο τρομοκράτης θα βγει στη δική μου εκπομπή, στις αντιπαραθέσεις. Τι αντιθέσεις, τι αντιπαραθέσεις, το ίδιο είναι περίπου. Το κανάλι είναι πάνω απ' όλα. Όχι όμως πάνω από την καριέρα μου. Και από ό,τι βλέπω εδώ μέσα γίνονται ανίερες συμφωνίες πίσω από την πλάτη μου. Συγγνώμη, εμείς έτσι θα κάτσουμε μέχρι να επιστρέψουν αυτοί? Φυσικά. Ξέρετε, επειδή αυτοί θα κάνουν τουλάχιστον 3/4 να γυρίσουν, μήπως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε στάση, όχι τίποτα άλλο. Θα πιαστεί και ο Σβέρκος. Να έρθω από την άλλη μεριά. Όχι, λέω, τόση ώρα δίπλα-δίπλα θα πιάσουμε κορέως, να αλλάξουμε θέση. Εντάξει, πάω πιο μακριά. Σας παρακαλώ, θα μπορούσα να καθίσω λίγο, αν δεν σας πειράζει. Όχι. Εντάξει, άντε, κάτσε. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί τώρα, άμα κάνουν κάτι, λέω άμα. Όχι ότι θα το κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι. Εσείς, εμένα, μπαμ και κάτω. Φυσικά εδώ κρατώ πιστόλι, δεν είναι παίξα, γέλασε. Μωρέ, αυτό είναι που με φοβίζει λιγάκι. Κοίταξε, οι φίλοι σου, αφαιρθούν σωστά, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ο τρομοκράτης θα βγει στις αντιπαραθέσεις. Θα βγει στις αντιθέσεις που να σε δω τούμπανο. Σκάστε, καλέ! Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που έγινα διευθύντρια προγράμματος. Υπάρχει και τρίτη λύση. Να το παρουσιάσω εγώ. Σιγά να μην βγάλουμε κοντζάμ τρομοκράτη με τα τσικό του καναλιού. Και τότε πώς θα γίνει? Θα τον παρουσιάζετε μαζί σε μια έκτακτη σύμπραξη των εκπομπών. Αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Α, όχι. Όχι, Γιολάντα, όχι. Με τον Πέτρο έχω μοιραστεί κατά καιρούς πολλά. Έχω μοιραστεί την αρχισυνταξία, έχω μοιραστεί το δελτίο, έχω μοιραστεί την ίδια μου τη γυναίκα. Αλλά τον τρομοκράτη τον θέλω όλο δικό μου. Στον τρομοκράτη σου βγαίνει εσένα η μονογαμικότητα, ε? Βάζεις τον τρομοκράτη πιο πάνω από τη μούλα μου? Όχι, Γιολάντα, αλλά στην περίπτωση της Άννας ήταν τελείως διαφορετικά. Τη μοιραζόμουν γιατί πρώτα απ' όλα την αγαπούσα. Υπήρχε ένας έρωτας. Δηλαδή, εσύ για να μοιραστείς κάποιον πρέπει να τα έχεις μαζί του. Αν είναι έτσι, πήγαινε φτιάχτα και με τον τρομοκράτη. Μπορεί δεν πάει να τα φτιάξει με ολόκληρη την τρομοκρατική οργάνωση. Εγώ δεν μοιράζομαι τίποτα. Αυτό θα το δούμε. Προς το παρόν πηγαίνετε να μοιραστείτε το δελτίο που αρχίζει σε 3 λεπτά. Γιατί εσύ δεν θα έρθεις? Όχι, εγώ να μιλήσω με τη Γιολάντα. Άντε, πηγαίνετε! Γίτσες. Ευχαριστώ. Έχετε κρυολογήσει. Βέβαια, αφού με τραβολογάνε συνέχεια. Σας φέρθηκαν άσχημα, ε. Έχει πέσει φάπα. Φάπα. Και κλωτσιά, αμαλάχι. Και κλωτσιά. Βέβαια. Εσένα σε έχουν ανακρίνει ποτέ? Άμπα, όχι, ποτέ. Να μη σουλάχι. Εσάς σας έχουν ανακρίνει πολλές φορές? Πολλές φορές, Δεσποινής μου. Για να καταλάβεις. Μπορώ να κάτσω? Παρακαλώ. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, είχα αρχίσει με ποδήλατα, μετά με μοτοσακά, μετά με αυτοκίνητα. Α, κάνατε κοινωνικές απαλωτριώσεις. Βέβαια. Τι είναι αυτό? Λέω κοινωνικές απαλωτριώσεις. Ναι, τέτοιο. Διότι το δικό σας δεν μπορούμε να το πούμε μια απλή κλοπή. Υπάρχει ολόκληρη ιδεολογία από πίσω. Αλίμονο. Και να σας πω, έχετε κάνει κοινωνικές απαλωτριώσεις μόνο σε αυτοκίνητα ή έχετε απαλωτριώσει και τράπεζες? Όχι, οι τράπεζες τις κάνουν άλλοι. Α, υπάρχουν και άλλοι στο χώρο σας. Βέβαια, άλλοι μπουκάρουν σε αυτοκίνητα, άλλοι σε σπίτια, άλλοι σε τράπεζες, αλλά είναι πιο μεγάλοι αυτοί. Δεν πειράζει, και αυτό που κάνετε εσείς έχει την αξία του. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Γιάννης Τσόκας είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Ταξική Πάλη. Ωστόσο, οι συγγενείς του υποστηρίζουν το αντίθετο. Ας δούμε τι είπε πριν από λίγο στο Media Channel η σύζυγος του Τσόκα, Ευπραξούλα. Με το Γιάννη είμαστε παντρεμένοι 15 χρόνια. Έχουμε και 2 παιδιά. Να τα φωνάξω να τα δείτε. Παναγιωτάκη, Βαγγελίτσα, ελάτε καλέ να σας δείξω. Δεν έρχονται, ντρέπονται. Ναι, σας έλεγα. Λοιπόν, αποκλείεται ο Γιάννης μου να έκανε αυτό που λέτε. Δεν είναι τρομοκράτης, είσαι σίγουρη? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Προφανώς, κυρία Γιολάντα, αυτός ο κακομοίρης είναι ένα κλεφτρόνι και τον πιάσανε να κλέβει τα αμάξι του πρέσβη. Μα εδώ σου λέει τον αναγνώρισε ο ταξιτζής. Δεν είναι και αδιάσυστο στοιχείο αυτό, και άλλες φορές ταξιτζίδες αναγνωρίσανε. Ναι, αλλά υπάρχει και το σκίτσο. Κι εγώ μοιάζομαι ένα από όλα αυτά τα σκίτσα που έχουν κάνει για τρομοκράτες. Για να μην σου πω κι εγώ, άμα σηκώσω το μαλλί και βάλω και μουστάκι με τα λεκουάλε. Αν δεν είναι τρομοκράτης, τι κάνουμε? Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν είναι τρομοκράτης. Μας αρκεί που θεωρείται τρομοκράτης. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι κοντά με έναν άνθρωπο σαν κι εσάς. Ναι. Ναι. Πώς αισθάνεστε? Τι να σας πω τώρα, γνωριστήκαμε κάτω από τόσο αντίξες συνθήκες, αλλά θα τολμούσα να πω ότι σας θαυμάζω. Λοιπόν, το ξέρετε ότι και εγώ σας θαυμάζω.
Εσύ σε μένα, γιατί τι είμαι εγώ, μια απλή γραμματεύς. Πώς θα μπορούσε ένας κοινωνικός αναμορφωτής να θαυμάζει μια απλή και συμβιβασμένη κοπέλα με το κατεστημένο όπως εγώ? Κοιτάξτε, εμείς μπορεί να είμαστε ό,τι είμαστε, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε και άντρας και να μας αρέσει το ωραίο. Αχ, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς να το πάρω. Πάρτε το όπως θέλετε. Ξέρετε, εγώ σας θαυμάζω γιατί είσαστε οι μόνοι πια στον καιρό μας που πάτε κόντρα στο ρεύμα. Αλίμονο. Κοιτάξτε, εγώ τώρα μπορεί να μην συμφωνώ με πολλές από τις πρακτικές σας, αλλά δεν μπορώ να μην δω ότι είσαστε οι τελευταίοι ρομαντικοί των ημερών μας. Βέβαια, εγώ ξέρετε είμαι πολύ ρομαντικός, ε. Δηλαδή ακούω το τραγούδι του Πανταζή, εγώ δεν είμαι εγώ και κλαίω. Τόση ευαισθησία, ε. Τόση, Δεσποινή μου. Τι νομίζετε, ότι δεν έχουμε καρδιά? Όχι, ίσα ίσα. Χρειάζεται πολύ καρδιά για να είσαι εκτός νόμου. Βέβαια, πρέπει να έχει τσαγανό. Και δεν μου λέτε τώρα εσείς, πώς ξεκινήσατε αυτή την παράνομη δράση? Πώς να ξεκινήσει κανείς? Να, η ζωή κάποια στιγμή σε φέρνει μέχρι εδώ και κάνεις ό,τι κάνεις. Αχ, σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Η ξενόδουλη αστική τάξη, η καθημερινή μιζέρια, τα μονοπόλια, ο ρατσισμός, η οικολογική καταστροφή. Όπως τα λέτε είναι. Αχ, κυρία μου, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Εδώ τελείωσε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Νεότερα στο δελτίο μας των 12. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, κύριε Τσόκα, αλλά τώρα που είχα την ευκαιρία να σας δω από κοντά, σας συμπάθησα. Και δεν θέλω καθόλου μα καθόλου να σας πιάσει αστυνομία. Σαν πως εγώ θέλω. Παρότι βέβαια έχετε κάνει την παράνομη πράξη σας, είσαστε συνάμα και αθώος. Πείτε τα, Δεσποινής μου. Φούλη. Φούλη, κύριε Τσόκα. Φούλη. Όχι Τσόκας, Γιάννης. Και για τους πολύ φίλους, Τζόνι ο Άουντι. Άουντι? Έχω μια δυναμία σε αυτή τη μάρκα. Α. Αμάν, βρε Πέτρο μου, γιατί έχεις παγωθεί να πάρεις μόνος σου αυτή τη συνέντευξη? Τι το σπουδαίο έχει πια αυτός ο Τσόκας? Εδώ σου λέει υπάρχει πιθανότητα να μην είναι καν τρομοκράτης. Μα ποια πιθανότητα, κυρία Γιολάντα? Εγώ πιστεύω ότι είναι εντελώς αθώος. Αλλά δεν με απασχολεί. Θέλω να τον παρουσιάσω μόνος μου στη δική μου εκπομπή. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον παρουσιάσετε και οι δύο. Αλλά αφού εσείς δεν θέλετε, θα πάμε κάτω να τον ρωτήσουμε να μας πει ο ίδιος ποιον προτιμάει. Εσείς οι άντρες, Τζόνι μου, είσαστε τελείως διαφορετικοί από εμάς τις γυναίκες. Εγώ, ας πούμε, όταν δοθώ σε έναν άντρα, του δίνομαι αποκλειστικά, ολοκληρωτικά. Και υπάρχει τώρα αυτός ο άντρας στη ζωή σου? Όχι ακριβώς, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει. Αχ, καλέ, τόση ώρα με την κουβέντα τους ξέχασα τελείως. Ήρθανε. Καλησπέρα σας. Ποια είναι, κυρία, καμιά αστυνομική? Σου μοιάζω με την Άντζη Ντίκινσον. Τι θέλει αυτή εδώ? Μη φοβάσαι, καλέ. Είμαι η Γιολάντα Ραγιά. Γιατί τη φέρατε αυτή εδώ? Έλα, καλέ, μην κάνεις έτσι. Η μάνα μου είναι η Γιολάντα, άντε πια. Και είναι και διευθύντρια προγράμματος. Και ήρθε να συζητήσουμε επισήμως για τη συνέντευξη που θα δώσετε. Και πρώτα απ' όλα θα μας πείτε εσείς σε ποιον θέλετε να δώσετε τη συνέντευξη. Να σας πω εγώ? Ναι. Σε ποιον να δώσω τη συνέντευξη? Ναι. Στο Χατζη Νικολάου. Από εμάς τους δυο, Χριστιανέ μου, ποιος αρέσει περισσότερο? Τι να σας πω, και οι δυο ωραία παλικάρια είστε. Δεν σου λέμε, άνθρωπε μου, για να κάνουμε δεσμό, για να σου πάρουμε τη συνέντευξη, λέμε. Τι να σου πω, εγώ ένας απλός άνθρωπος είμαι. Καλοί είστε και δύο. Ναι, αλλά ποιος είναι ο καλύτερος? Έλα, βρε Πέτρο μου, άστον τον άνθρωπο, δεν έχει άποψη. Εδώ η Άννα έκανε να αποφασίσει ένα χρόνο ανάμεσα σε σένα και στο Γιάννη και πάλι δεν αποφάσισε. Θα σας πένα και εσάς συνέντευξη? Όχι, εμένα κάτι άλλο θέλω να μου πάρουν, αλλά ας μην επεκτηνόμεθα τώρα. Γι' αυτό σου λέω, Γιολάντα, ξέρεις πόσα μπορεί να δώσει ο δικός μου σπόνσορας για την αποκλειστική συνέντευξη? Σπόνσορ, τι είναι αυτό? Αυτός που προσφέρει την εκπομπή, που τη χρηματοδοτεί. Α, κατάλαβα. Πόσα μπορεί Γιάννη να δώσει ο σπονσορά σου? Τα κατσαβίδια Μπούντερσταγκ πολλά. Και ο δικός μας σπονσορά περισσότερα. Ποιος καλέ, οι παντόφλες Relax, πού να τα βγουν τα λεφτά? Οι παντόφλες Relax πληρώνουν 1.700 για κάθε κανονική δική μου εκπομπή. Φαντάσου πόσα θα δώσουν άμα έχει και τρομοκράτη μέσα. Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια. Σιγά τα φραγκοδίφραγκα. Τα κατσαβίδια Μπούντερσταγκ μπορούν να δώσουν πολλά περισσότερα. Γιατί Μπούντερσταγκ είναι δύναμη στην Ευρώπη. Σκάστε, καλέ, μη σας πω τίποτα. Θα γίνει αυτό που είπα εγώ. Τη συνέντευξη θα την πάρετε και οι δύο. Έτσι θα τα αρπάξουμε χοντρά και από τις παντόφλες και από τα κατσαβίδια. Έχει δίκιο η Γιολάντα, έτσι θα γίνει. Και οποιανού δεν του αρέσει θα σηκωθεί να φύγει. Πολύ καλά, εγώ αποχωρώ. Στο καλό και από το πεζοδρόμιο. Πού πας? Φεύγω. Εγώ τη συνέντευξή σας δεν τη μοιράζομαι. Σας είπα να διαλέξετε. Δεν θέλετε, εμένα ξεχάστε με. Δεν έχεις να πας πουθενά. Όποιος ξέρει ότι είμαι εδώ μέσα δεν πάει πουθενά. Βρε άντε από εκεί που θα μου πεις που θα πάω. Πρόκειται, θα πυροβολήσω. Φύγε από την πόρτα να περάσω. Δεν θα πας πουθενά. Φύγε, βρε πουλάκι μου. Είδατε τι κάνετε? Τώρα θα μάθουν όλοι ότι είσαστε εδώ. Φύγε βρε παιδί μου από την πόρτα να περάσω! Δεν έχεις να πας πουθενά! Φύγε βρε πουλάκι μου! Είδατε τι κάνατε. Τώρα θα μάθουν όλοι ότι είσαστε εδώ μέσα. Χριστούλη μου, Τζόνι, τώρα θα σε πιάσουνε! Ευγένη, τρέξε έξω και καθησύχασέ τους! Πώς να τους καθησύχασω? Δεν ξέρω, βρες έναν τρόπο να μην μπει κανείς εδώ! Καλά, καλά, κάτω πέρα, κάτω πέρα, κάτω πέρα! Τι έγινε, Ευγενή, τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Τι ακούστηκε? Ένα μπαμ! Μπαμ ακούστηκε? Ναι, παιδί μου! Δεν ήτανε τίποτα, μία λάμπα έσκασε. Λάμπα! Καλή, αυτό ήτανε σαν πυροβολισμό, σου λέω!
Όχι και σαν πυροβολισμός, βρε Βαλεντίνο, και σαν πυροβολισμός. Ήταν μια εξάτμιση, παιδιά. Εξάτμιση μέσα στο γραφείο! Από τον δρόμο ακούστηκε, βρε κουτό. Δεν ήταν μέσα από το γραφείο, από τον δρόμο ακούστηκε. Από τον δρόμο και ακούστηκε τόσο καθαρά. Ναι, γιατί ήταν από ένα φορτηγό. Ήταν από ένα φορτηγό. Τι γίνεται έξω? Ευτυχώς τίποτα, Ευγένεια σου καθησύχασε, αλλά παρατρίχα θα κεγόμαστε. Δεν τίποτα, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα. Γυρίστε στη δουλειά σας, πηγαίνετε. Δεν έγινε τίποτα, τίποτα. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Κάτσε κάτω, Σίμωρη, κάτσε κάτω να σου πω. Μα καλά το κατάλαβα εγώ ότι κάτι έγινε, λέγε. Θα σου πω, αλλά δεν θα βγάλεις άχνα, κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, μέσα στο γραφείο της Άννας είναι ο καταζητούμενος τρομοκράτης. Ναι, και σκάσε! Πάμε καλά να τον εδώ! Είσαι καθόλου καλά, δεν θέλει να τον δει κανένα! Γιατί μωρέ, εγώ δεν έχω ξαναδεί τρομοκράτη! Πώς είναι! Πες με, Βγαίνει, έχει εδώ φυσεκλίκια! Ναι, και φυσεκλίκια έχει, άσπρη γενιά δε έχει και μπήκε στο κανάλι πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Αυτή τη φορά φτηνά τη γλιτώσαμε. Και μην το γαργαλάς καλευτό! Είναι αληθινό, πυροβολή! Λοιπόν, τα παιδιαρίσματα τελειώσανε, η ώρα περνάει, πρέπει να ετοιμαστούμε για τη συνέντευξη. Συγγνώμη, συζητάτε συνέχεια για συνέντευξη. Έχω μια απορία. Τι απορία? Από όλη αυτή την ιστορία, εγώ τι θα κερδίσω? Εσύ θα κερδίσεις το ότι θα βγεις στην τηλεόραση να πεις ελεύθερα την αλήθεια. Την αλήθεια τη λέω και στον ανακριτή. Άντε πες την. Μα γιατί είστε απότομοι μαζί μου? Εσείς από όλη αυτή την ιστορία θα κερδίσετε πολλά λεφτά. Από τις παντόφλες, από τα κατσαβίδια. Εγώ να μην αποκομίσω κάτι. Τι εννοείς, θέλεις και λεφτά? Δεν θα σας πάρω πολλά. Θα πάρεις λεφτά για τη συνέντευξη. Γιατί η Σάρα Στόουν δεν πήρε 30 εκατομμύρια στο προφίλ. Και βάζεις εσύ τη μούρη σου με τη Σάρα Στόουν. Έχεις παίξει εσύ στο βασικό ένστικτο. Εγώ θα σας κάνω πιο καλή τιμή από την κοπέλα. Καλά, δεν ανοίξουμε συζήτηση τώρα. 5 εκατομμύρια είναι καλά. Βάλτε λίγο ακόμα. Θες και άλλα. 6. Γιατί τσιγκουνεύεστε? Από την τσέπη σας θα τα δώσετε. Το κανάλι θα τα πληρώσει. Ωραία. 7. 8 και σε 2 δόσεις. Όχι, 7 και ντούκου. Κι άμα θες. Καλά, κοπέλα μου, μην κάνεις έτσι. Καλή καρδιά να υπάρχει. Την κλείσατε την οικονομική συμφωνία? Δεν άκουσες. Μας έκδισε. Τη συνέντευξη ποιος θα την πάρει, δεν μας είπατε? Θα την πάρετε και οι δύο, αλλά μην αρχίσετε πάλι μά μου, γιατί με έχετε πρίξει, έτσι. Ας το διάολο. Έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Μισή ώρα σας έχει γνωρίσει και δεν σας αντέχει. Η συμφωνία έχει κλείσει. Πάμε γρήγορα να ετοιμάσουμε το τρέιλερ για να βγει στον αέρα. Και πού θα το γυρίσουμε το τρέιλερ? Σε ένα ντεκόρ με συντριβάνια, με σκάλες, με νερά, με. Τι λες, βρε Πέτρο? Στο πλατό, όπου βρούμε χώρο. Πού πάτε, καλέ? Θα φύγουμε όλοι και θα τον αφήσουμε τον άνθρωπο μόνο του. Γιατί φοβάσαι μην τον κλέψουνε? Εγώ δεν φοβάμαι. Όχι, λέω. Εμένα τουλάχιστον δεν θα με κρατήσει όμοιρο για σιγουριά. Ναι, τη Φούλη πρέπει να την κρατήσει όμοιρο. Συ πάλι τόση αυτοθυσία ξαφνικά, προηγουμένως λιποθυμούσες. Καλά, δεν θα με φάει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να μαγνητοσκοπηθεί η συνέντευξη πριν τις 12 για να βγει αμέσως μετά το νυχτερινό δελτίο. Απόψε όλη η Ελλάδα θα ξενυχτήσει με το Media Channel. Απόψε στο Media Channel, μια έκτακτη εκπομπή που θα συνταράξει την Ελλάδα. Μια καυτή συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε με κομμένη την ανάσα. Ο καταζητούμενος τρομοκράτης Γιάννης Τσόκας αποκαλύπτει τα μυστικά του στο Γιάννη Σωτηρόπουλο και στον Πέτρο Αθανασιάδη. Είναι αθώος ή ένοχος? Ποιοι τον βοήθησαν να αποδράσει? Ποιοι τον κρύβουν? Υπάρχουν πίσω του κάποιοι σκοτεινοί μηχανισμοί ή είναι απλώς ένας δραματικός επαναστάτης? Όλη η αλήθεια σε μια εκπομπή που προσφέρουν οι παντόφλες Relax και τα ηλεκτρικά κατσαβίδια Bundestag. Εγώ ξεκουράζω τα πόδια μου με παντόφλες Relax. Εσείς? Όλα αυτά τα έπιπλα τα έχω φτιάξει μόνος μου. Όχι και μόνος σου, αγάπη μου. Σε βοήθησαν τα ηλεκτρικά κατσαβίδια Bundestag. Bundestag. Για οικογενειακή ευτυχία. Απόψε, μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, ο ασύλληπτος τρομοκράτης Γιάννης Τσόκας στο Media Channel. Μην κοιμηθείς, να το δεις. Καλά, Τζόνι, θα σκίσεις απόψε, θα σκίσεις. Λες, ε? Μα δεν είδες τι ωραία σποτ σου ετοιμάσαν τα παιδιά? Έχει γίνει χαμός, παιδιά. Όλη η Αθήνα αυτή τη στιγμή μιλάει για το σποτ. Τι έγινε, δηλαδή, τι έγινε? Αυτό που θέλαμε έγινε. Από όλα τα κανάλια παίρνουν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι και ρωτάνε πού βρήκαμε τη συνέντευξη. Οι διαφημιστικές εταιρείες έχουν ξεσηκωθεί και πληρώνουν όσα-όσα για ένα διαφημιστικό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για τη μαγνητοσκόπηση συνέντευξη. Δεν έχουμε καιρό. Δεν μου λες, ρε κοπέλα μου. Τι είναι πάλι? Μια και έχω τόσο σουξέ πριν τη μαγνητοσκόπηση, δεν γίνεται, μου δώσετε καμιά προκαταβολή? Όχι, πρώτα η συνέντευξη, μετά τα λεφτά. Ούλα! Μπούλα, καταστραφόμαστε. Τι έγινε, μαμά? Μπούλα, με πήρε τηλέφωνο ο αρχηγός της αστυνομίας να μάθει που βρήκαμε τον Τζόκα και του πήραμε συνέντευξη. Και εσύ του είπες? Όχι, βέβαια, του είπα ότι είχαμε συμφωνήσει, αλλά δεν με πίστεψε. Του είπατε ότι ήρθαμε μόνο σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και ότι δεν ξέρουμε που βρίσκεται? Του το είπα. Και δεν σε πίστεψε? Όχι, το γουρούνι. Του ορκίστηκα στη ζωή της κορούλας μου, στα κόκαλα του ανδρός μου. Όπου βρήκα, του ορκίστηκα, αλλά τίποτα. Και τι πιστεύει, δηλαδή? Πιστεύει ότι τον κρύβουμε εδώ μέσα, ο ηλίθιος. Δεν έχει και εντελώς άδικο.
Το ζήτημα είναι ότι έρχεται σε λίγη ώρα με ένταλμα από τον εισαγγελέα για να κάνει έρευνα στο κανάλι. Και δηλαδή θα τον πιάσουν? Μόνο αυτόν θα πιάσουνε, Φούλη. Όλους θα μας πιάσουνε για υπόθαλψη τρομοκράτη. Αν είναι έτσι, ρε παιδιά, δώστε μου τα λεφτά να φύγω. Δεν έχεις να πας πουθενά. Πρώτα η συνέντευξη. Μα δεν προλαβαίνει να δώσει τη συνέντευξη πριν έρθει η αστυνομία. Τώρα πρέπει να φύγει. Όχι, δεν θα φύγει. Θα μείνει για την εκπομπή. Μα αν μείνει 5 λεπτά ακόμα, Άννα, θα τον πιάσουν. Πού θα τον κρύψουμε εδώ μέσα? Φούλη, σταμάτα της ιστερίας. Αν είσαι τόσο ρηβίστρια, προκειμένου για την κολοεκπομπή σου παίζει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Φούλη, κόφτο! Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Και σας καθιστώ όλους υπευθύνους. Εάν πάθει τίποτα αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα πέσω από το παράθυρο. Πριν πας και έχει δίκιο, μήπως πρέπει να φύγω και χωρίς τα λεφτά. Ωραία, λοιπόν. Αφού ακούς τη Φούλη, σήκω, φύγε. Αλλά πού θα πας? Έχεις πουθενά να πας? Σε έχει δει όλος ο κόσμος στην τηλεόραση. Πού θα κρυφτείς? Έχει και τα αρνητικά της η δημοσιότης. Μόνο εδώ μαζί μας είσαι ασφαλής. Γιατί είμαστε οι μόνοι που πιστεύουμε ότι είσαι αθώος. Ναι, αλλά εδώ μέσα θα με βρουν. Υπάρχει τρόπος και να είσαι εδώ μέσα και να μη σε βρουν. Δακτυλογραφείς, καλέ, με τα δύο δάχτυλα. Θα σε καταλάβουν ότι είσαι άσχετη. Άσχετος. Πώς να δακτυλογραφώ? Με όλα τα δάκτυλα, όπως εγώ, τυφλό σύστημα, διντάκτα.